Θα κλείσουμε με μία συζήτηση με μία συνθέτρια και μουσικό, η οποία κατάφερε να επικοινωνήσει και να ενώσει 210 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σε μία δύσκολη συγκυρία, σε μία δύσκολη περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, και προκύπτουν και πολύ δυνατά μηνύματα μέσα από μία καμπάνια που η ίδια άρχισε και υλοποίησε. Θα συνομιλήσουμε με την Ντόμινα Μονριέλ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Η χαρά είναι δική μου. Θα μας, ή μάλλον αποδείξατε, πώς η τέχνη μπορεί να μας ενώσει όλους και βέβαια να μας πείτε, να μας βάλετε στο κλίμα της ιδέας σας, την οποία και υλοποιήσατε. Ναι, βασικά ο στόχος αυτού του project ήταν ακριβώς αυτό, να αποδείξει ότι η τέχνη μπορεί να μας ενώσει όλους. Και νομίζω επιτεύχθηκε, γιατί 210 καλλιτέχνες, 105 μουσικοί δηλαδή, 79 χορευτές και 26 ζωγράφοι και φωτογράφοι συμμετείχαν σε αυτό από όλο τον κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία και να δούμε το teaser των... Είναι 20 δευτερόλεπτα και να συνεχίσουμε. Είναι προσωπική πρωτοβουλία, δεν κρύβεται καμία εταιρεία από πίσω, κρύβονται κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, μεταξύ των οποίων βέβαια και το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδος, και σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να επικοινωνήσετε, να ενώσετε, να δημιουργήσετε αυτό το βίντεο με 210 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Ναι, σίγουρα κρύβεται πολλή δουλειά από πίσω, αλλά... σίγουρα δεν θα μπορούσε αυτό να έχει επιτευχθεί αν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Οπότε νομίζω είναι ένα παγκόσμιο μπράβο, όχι μόνο προσωπικό. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση? Από την Ελλάδα, ναι. Ήταν η πιο άμεση ανταπόκριση που είχα. Έτσι ξεκίνησε το project. Εγώ συνεργαζόμουν εκείνη την περίοδο με έναν αμερικανικό οργανισμό και... λόγω του ότι δεν ήμουν στη χώρα μου, αλλά είχα αρχίσει να... ήταν η πρώτη φορά που ήθελα να προσδιορίσω τι σημαίνει Ελλάδα για μένα. Γεννήθηκε αυτή η μελωδία και τότε σκέφτηκα ότι πώς μπορώ να συνδέσω αυτή την ελληνική μελωδία με κάτι ξένο, όπως τον οργανισμό που συνεργάζομαι, για παράδειγμα. Οπότε μέσα από αυτό το project παίρνουν σάρκα και οστά κάποιες καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ναι. Μουσικής, ναι. Ζωγράφων, καλλιτεχνών, οικαστικών, σωστά? Σωστά, σωστά. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το project θα προβληθεί την Κυριακή αυτή στις 8, ναι, ώρα Ελλάδος, που είναι η Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης κατά τα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε έχει και μία άλλη προέκταση. Πώς ξεκίνησε? Ξεκινήσατε, ξυπνήσατε ένα πρωί, φαντάζομαι όχι. Η ανησυχία σας η συγκεκριμένη... προήλθε μέσα από την ψυχολογική επιβάρυνση όλων σε μία περίοδο πανδημίας, σωστά? Και ναι και όχι. Σίγουρα αυτό ήταν, συνετέλεσε, ναι, στο να μεγαλώσει αυτή η ιδέα. Αλλά ξεκίνησε... εγώ ήμουν απομακρυσμένη από τη χώρα μου εκείνη την περίοδο και ήθελα να προσδιορίσω, όπως σας είπα, τι σημαίνει η Ελλάδα για μένα. Οπότε έτσι ξεκίνησε να δημιουργείται μια μελωδία που κατ' εμέ εκφράζει την Ελλάδα. Οπότε αυτό ήταν η αρχή. Τι θα δούμε, τι θα πάει... Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι, μετά είδα μεγάλη ανταπόκριση, όπως σας είπα, και από το κρατικό οδείο και από το οδείο Αθηνών. Και καθώς παράλληλα το παρουσίαζα το project και σε καθηγητές μου στην Αμερική κτλ., είδα μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, οπότε άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως να μπορεί να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Και άρχισα να προσεγγίζω και άλλους ανθρώπους και άλλους οργανισμούς και καταλήξαμε Κυριακή, 210. Κυριακή 16 Μαΐου, σωστά? Σωστά. Τι θα παρακολουθήσουμε και τι θα νιώσουμε μέσα από αυτό το οποίο θα δούμε? Πιστεύω ότι θα νιώσετε μεγάλη συγκίνηση και αυτό
σε αυτό αποσκοπούμε. Θα παρακολουθήσετε 79 χορευτές και 105 μουσικούς, οι μεν να χορεύουν και οι δε να παίζουν την πρωτότυπη μουσική μου σύνθεση με το όνομα Αθέν, δηλαδή Αθήνα. Ναι. Ενώ παράλληλα στα opening credits θα δείτε ζωγραφιές και φωτογραφίες, 26 ζωγράφων και φωτογράφων, και στα ending credits θα δείτε διάφορες σεβαστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου να μοιράζονται τι σημαίνει η τέχνη για αυτούς. Είναι ένα βίντεο που δεν θα είναι παραπάνω από 3 λεπτά και κάτι, οπότε νομίζω σε ένα πολύ συνοπτικό χρόνο εκφράζει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Και θα ανέβει, πού το συγκεκριμένο βίντεο? Στο YouTube. Θα ανέβει στο YouTube. Μάλιστα. Είναι η αρχή όμορφων πρωτοβουλειών σας, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι? Μας βάζετε στο κλίμα, διότι ξέρετε, είναι οι καλλιτέχνες επιστρέφουν σε μουσικές σκηνές, στα θέατρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται να έρθουν μια σειρά από πράγματα, αλλά αυτά θα τα δείτε με τον καιρό. Πώς νιώθει μια καλλιτέχνη η οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας έμεινε πίσω από τη σκηνή? Θα σας πω, ο συνθέτης πολλές φορές λειτουργεί σωστά, αντίστροφα, πολύ εσωτερικά. Έχετε δίκιο. Οπότε δεν ξέρω αν με επηρέασε. Σίγουρα με έκανε να σκεφτώ, αλλά δεν, όσον αφορά στο κομμάτι της δουλειάς, δεν μπορώ να πω ότι με επηρέασε ιδιαίτερα. Σκέφτεστε το μέλλον σας στο εξωτερικό, έχετε αποφασίσει? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ανοιχτή σε προτάσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με Έλληνες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Συντονιζόμαστε την Κυριακή προκειμένου να δούμε το ολοκληρωμένο τρίλεπτο αφιέρωμα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι επιβεβαιώσατε τις ρίζες σας και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία κρύβονται μέσα από την έμπνευση που είχατε όλο το διάστημα της πανδημίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να τα ξαναπούμε σύντομα. Χαρά μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν,